Γνώθης αυτόν. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκαίας. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε με την εικόνα, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, του χριστιανού που τελειώθηκε στην αρετή, δηλαδή που τελειοποιήθηκε στην αρετή. Πόσο ωραίος, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι ο βίος του χριστιανού που έχει τελειοποιηθεί στην αρετή. Πόσο θαυμάσια η εικόνα ηθικής τελειότητας, πόσο εξαίσιο το κάλος της. Ποιος θα μπορέσει ποτέ να κάνει επάξιο για σένα εγκόμιο, ποιος θα είναι ικανός να περιγράψει επαρκώς τις χάρες σου ή να ζωγραφίσει επακριβώς και με άξιο λόγο την ευγένειά σου. Η εικόνα σου δεν περιγράφεται, τα κάλλη σου δεν εικονίζονται. Αυτό διότι ο Θείος Δάκτυλος σε περιέγραψε και σε εξεικόνισε. Θαυμάσια του χριστιανού αρετή, εσύ είσαι η σκάλα που ανεβάζει τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Εσύ είσαι η διαμορφωτική και διαπλαστική δύναμη του ηθικού χαρακτήρα. Πόσο με εφραίνουν τα θαυμάσια κάλλη σου, πόσο με γοητεύει η μαγευτική σου δύναμη, πόσο με θέλγει η ωραία σου όψη, πόσο με ελκύει η ανέκφραστη δόξα σου. Τι να αριθμίσω πρώτο, τι τελευταίο ή τι ενδιάμεσο για να περιγράψω τις χάρες σου. Εσύ ως άριστος καλλιτέχνης λαξεύεις το ατελές άγαλμα της ψυχής και με την επιστημονική σου γλυφίδα, σμιλεύοντας με τρόπο αθόρυβο και τον περιττό όγκο πετώντας, αποκαλύπτεις τη θεοειδή μορφή της ψυχής, την αληθινά θεία εικόνα πάνω στη γη. Εσύ ως κλίμακα ουρανομίκης που ενώνεις τη γη με τον ουρανό, ανεβάζεις με τις βαθμίδες σου μέρα τη μέρα μέχρι την πόλη του ουρανού αυτόν που αγωνίζεται για σένα και τον αναδεικνύεις ουρανοπολίτη. Η διαμορφωτική και διαπλαστική σου δύναμη είναι τέτοια ώστε τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή. Καμιά κακότροπη ή δυσμορφή φύση δεν μπορεί να αντισταθεί στη δύναμή σου. Κανένα πάθος δεν μένει ανυποχώρητο. Ουδής χαρακτήρας στέκεται αδάμαστος. Καμιά καρδιά δεν μένει άκαμπτη. Τίποτα τον οσυρό δεν παραμένει αθεράπευτο. Εσύ και τους εκφύσεως μοχθηρούς τους αναπλάθεις, τους αναδεικνύεις χαριτωμένους φίλους σου. Εσύ αρετή, ακόμη και τους εκπροαιρέσεως κακούς επαναφέρεις στην αγάπη του αγαθού. Εσύ περικόπτεις τις κακίες, εσύ παρέχεις πλησιοπάροχα τις χάρες. Θεραπεύεις αυτούς που αρρωσταίνουν ηθικά, ξανασηκώνεις αυτούς που έπεσαν, φωτίζεις αυτόν που σκοτίστηκε ο νους του και τον γεμίζεις με άπλετο φως. Το φως σου αρετή φυγαδεύει το σκοτάδι της κακίας που γεμίζει την καρδιά και το νου και διώχνει τις παράλογες σκέψεις. Το φως σου σαν ακτίνα ηλίου διαλύει τα σκοτάδια του βίου και οδηγεί τον θαλασσοπόρο που κλειδονίζεται στα πελάγη της ζωής σε λιμάνι σωτηρίας, σώζοντας αυτόν που κινδυνεύει να καταποντιστεί στα βάθη της φουρτουνιασμένης θάλασσας
ή να κατασυντριφθεί κτυπώντας πάνω σε ύφαλος και σκόπελος. Η καλλιτεχνική σου δύναμη είναι τέτοια ώστε έστω και μια γραμμή από σένα, αν έχει χαραχτεί στο τέως δύσμορφο πρόσωπο, να παρέχει απερίγραπτη χάρη. Το κάλος της έχει τη δύναμη να σκεπάζει την ασχήμια της φύσης. Πόσα θαύματα κάνει ο καλλιτεχνικός σου χρωστήρας, πόσο μαγευτική είναι η καλλιτεχνία σου. Πράγματι, είσαι θεία σαν ουράνια χάρη. Αληθινά αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο για να εξοραίσεις την εικόνα της ψυχής και του σώματός του και να αφαιρέσεις την ασχήμια της κακίας του. Ήρθες για να περιβάλλεις τον άνθρωπο με το ουράνιο κάλο σου και να του χαρίσεις εκείνη τη θεία εικόνα της ωραιότητας που εφραίνει τις καρδιές. Εσύ στολίζεις την κεφαλή των φίλων σου με αμάραντα στεφάνια και με το δίπτυχο δόξας και τιμής τους περιβάλλεις και τους αναδεικνύεις ένδοξους φίλους του Θεού. Εσύ, αρετή, είσαι ο οδηγός προς την αληθινή ευδαιμονία, αυτή που ποτέ δεν αλλοιώνεται, γιατί οδηγείς προς τη μακαριότητα, προς την απόλαυση του υπέρτατου αγαθού. Εσύ οδηγείς προς το σκόπιμο και πράγματι έλογο τέλος τον άνθρωπο στο οποίο τάχθηκε από τον Θεό να καταλήξει. Τον οδηγείς στην τελειότητα, όπου οφείλει να φτάσει κατά τη Θεία εντολή. Αποβαίνεις ασφαλές όργανο, δια το οποίο η Θεία Αγάπη μεταδίδει στους ανθρώπους τα Θεία της χαρίσματα. Μέσα από σένα αγιάζεται από τον Θεό η ανθρώπινη φύση. Εσύ επιζητάς την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Επιποθείς την ειρήνη να βασιλεύσει πάνω της. Εσύ τα διασπασμένα επανασυνδέεις και έλκεις τον ουράνιο νοερό κόσμο προς τον επίγειο πνευματικό κόσμο. Διανοίγεις τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής και τις αποκαλύπτεις τον μυστικό κόσμο της δημιουργίας, στον οποίο είναι χαραγμένη από θείο δάχτυλο η εικόνα του θείου δημιουργού. Εσύ δείχνεις την ψυχή τη θεία πανσοφία, τη θεία παντοδυναμία, τη θεία πρόνοια, τη θεία αγαθότητα. Διανοίγεις την ακοή της για να ακούει ακατάπαυστα μέσα της τη θεία φωνή που ηχεί εντός της με τα θαυμάσια έργα της δημιουργίας, με τις ουράνιες εκείνες μελωδίες που η φύση ολόκληρη μελωδεί με αρμονία, ψάλλοντας ύμνους και οδές προς τον θείο δημιουργό της. Επιβραβεύεις τον άνθρωπο με την υπέροχη ουράνια σοφία, τη σοφία την αδίδακτη, τη μόνη αληθινή και αμύωτη, τη μόνη που έχει αιώνιο φως, τη μόνη που λύνει με ευχέρεια και πειθό όλα όσα απασχολούν το ανθρώπινο πνεύμα. Παρέχεις δύναμη στα βάσανα, οπλίζεις τους φίλους σου κατά της κακίας, τους δίνεις με την πανοπλία του πνεύματος για να παραμείνουν άτρωτοι στον αγώνα που δίνουν. Εσύ τους ενισχύεις ώστε να αντισταθούν στις μεθοδίες του πονηρού και στις επιθέσεις του άρχοντος του σκότου του αιώνος τούτου. Πράγματι, η χριστιανική αρετή είναι ο καθαρός οφθαλμός της ψυχής, με τον οποίο αυτή βλέπει τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου στην αληθινή τους μορφή και στην αληθινή τους αξία. Διακρίνει δε το θεοειδές κάλος από το κοσμικό φθαρτό και ρευστό. Χωρίς την αρετή του Χριστού που κάνει δυνατή την κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο, αυτός δεν θα μπορούσε να βλέπει τίποτε άλλο παρά μόνο την ύλη. Δίχως την αρετή, ο άνθρωπος στερείται του κάλιστου θεάματος που είναι η εικόνα του Θεού, η οποία και του εφραίνει την ψυχή. Η χριστιανική αρετή είναι η αληθινή οδός που οδηγεί στη μακαριότητα. Για να δούμε στη συνέχεια ποια είναι η εικόνα του ενάρετου σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως.
λέει ο Άγιος. Ο ενάρετος χριστιανός έγινε μακάριος, γιατί έχει συγκεντρώσει μέσα του όλο τον πλούτο της χάριτος του Θεού και εξασφάλισε στον εαυτό του τη συνεχή μακαριότητα πάνω στη γη, η οποία είναι ο αραβώνας και για την ουράνια μακαριότητα. Διότι η μακαριότητα που είναι καρπός της χάρης του Αγίου Πνεύματος χαρίζεται μόνο εκεί που υπάρχει χριστιανική αρετή και βρίσκεται στον ηθικά πλουτίζοντα χριστιανό. Στείνει τον θρόνο της μέσα στην καρδιά του και με τον τόπο διαμονής της μέσα στο στήθος της. Ο Θεός κατέστησε τη μακαριότητα του ενάρετου, κτήμα του αναφέρετο, με το να γεμίσει την ψυχή του πλησιοπάροχα με τη χάρη του. Η μακαριότητα του ενάρετου βρίσκεται μέσα του απερίσπαστη από οτιδήποτε κοσμικό μπορεί να την αλλοιώσει και ανεξάρτητη από την επίρρεια των πάντοτε ρευστών αγαθών που ασταμάτητα αλλοιώνονται και φθήρονται. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να επηρεάσει τη μακαριότητα που κατοικεί μέσα στην καρδιά του. Η μακαριότητα είναι κτήμα μόνο των ενάρετων, γι' αυτό και όσοι στερούνται την αρετή είναι γυμνοί από τη χάρη του Θεού. Είναι αυτοί που έχουν άδεια την καρδιά τους από το αληθινό αυτό αγαθό. Αυτοί που δεν συναισθάνονται την καρδιά τους να πάλεται από τη μυστική παρουσία της χάριτος, της θείας αυτής μακαριότητας, αυτοί που αναζητούν να τη βρουν παντού εκτός από την καρδιά τους και βρίσκουν εξωτερικές αφορμές να την ψάξουν, μοιάζουν με άνθρωπο που κυνηγάει να πιάσει τη σκιά του. Ο ενάρετος είναι αληθινά μακάριος, γιατί ο ίδιος ο Θεός πλημμύρισε την καρδιά του με ευρωσύνη και αγαλίαση. Είναι μακάριος γιατί επαναπαυόμενος στην ειρήνη της ψυχής του παραμένει ατάραχος και διανύει τον βίο του ειρηνικά, πράττοντας με ζήλο και αγάπη τα καθήκοντα της αποστολής του. Εργάζεται πάντα για το αγαθό, το καλό, το δίκαιο. Αγαπάει την αλήθεια και κοπιάζει με όλη του την ψυχή για την επικράτησή της. Η ψυχή του χαίρεται από τα έργα του, γιατί αυτά είναι αρεστά στον Θεό. Αγωνίζεται πάντα για την πραγμάτωση του αγαθού και σπέβδει με όλη του τη δύναμη να αναδειχθεί ωφέλιμος στους πάντες και στα πάντα. Η ιδανική ομορφιά του τέλειου αγαθού του εχμαλώτησε την ψυχή και του κατακυρίευσε την καρδιά. Μέρα και νύχτα μελετάει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο, και στις προσευχές του προς τον Θεό εύχεται θερμά για την επικράτησή του. Επικαλείται ως βοηθό τη Θεία Δύναμη και αφήνει τα πάντα στα χέρια του Θεού για να μπορεί να εκπληρώσει τις αγαθές πράξεις που του υπαγορεύει η καρδιά του. Ποθεί σφόδρα το καλό, διότι μόνο αυτό αγάπησε και γιατί ευχαριστιέται με την εργασία του και σε αυτό βρίσκει τον πνευματικό μισθό της εργασίας του. Ποθεί πολύ το αγαθό, γιατί η καρδιά του αυτό αναζητά και με αυτό αισθάνεται ικανοποιημένη. Ποθεί πολύ το αληθινό, γιατί η αλήθεια είναι το όντως «ον», η πραγματική ύπαρξη, και αυτή τον ελκύει. Πραγματικά, ο ενάρετος άνθρωπος είναι ο αληθινά μακάριος άνθρωπος. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει περί φιλίας. Περί φιλίας. Φιλία είναι αγάπη υγιούς ψυχής προς ψυχή επίσης υγιή. Η φιλία ως απόρρια υγιούς ψυχής είναι ιερή, αγνή, ακέραιη, πιστή, σταθερή, ειλικρινής, θαραλέα, αληθινή, αιώνια. Η φιλία είναι αρετή, γιατί θεμελιώνεται στο ήθος και την καλή διαγωγή της υγιούς ψυχής.
Γι' αυτό και μόνο με την αρετή συνάπτεται και αυτής γίνεται εραστής και αυτήν αγκαλιάζει, μένοντας μαζί της πάντοτε. Η φιλία σαν αρετή έλκεται από το όμοιο και αναπαύεται με τις συγγενείς αρετές. Είναι σύνδεσμος δύο όμοιων ψυχών. Είναι πάθος συνετής ψυχής και συνδέει τους φίλους με σφοδρή αγάπη. Συνδέει δε με πόθο τους ανθρώπους που έχουν από τη φύση τους την τάση να διασπώνται. Η φιλία έχει σταθερό και ασυμβίβαστο ήθος. Είναι η φιλία ένα είδος ηθικής ευχαρίστησης που κατευχαριστεί την ψυχή. Η φιλία υπομένει πάντα, συμπάσχουσα και συμπαραστεκόμενη. Ο Αριστοτέλης είχε πει «Φιλία είναι μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα». Η φιλία είναι πιο δυνατή από τη συγγενική αγάπη, διότι η μεν συγγενική αγάπη είναι έργο ανάγκης, η φιλία όμως βασίζεται στη θέληση. Η φιλία υπαγορεύει ευλάβεια προς τα ιερά των φίλων, αγνότητα στη συμπεριφορά, ακεραιότητα στα ήθη, πίστη στο χαρακτήρα, σταθερότητα στις αποφάσεις, ειλικρίνεια στους λόγους, θάρρος στο να υποθούν τα ορθά και ωφέλιμα και στο να λέγεται η αλήθεια. Η φιλία είναι το στήριγμα για την ευτυχία δύο αγαθών ανθρώπων, γιατί μόνο μεταξύ αγαθών ανθρώπων μπορεί να αναπτυχθεί η αληθινή φιλία. Ο Πλάτων λέει «Φιλία είναι η ομόνοια υπέρ των καλών και δικαίων, η θέληση για κοινό τρόπο ζωής, ίδιος τρόπος σκέψης και πράξης, ζωή με αρμονία και καλή διάθεση, ώστε να υπάρχει ομόνοια, συνοδοιπορία τόσο στα ευχάριστα όσο και στα δυσάρεστα». Τρία είναι τα είδη της φιλίας. Αυτή που βασίζεται στην αρετή, αυτή που θεμελιώνεται στο συμφέρον και αυτή που υπάρχει από συνήθεια. Άριστη όμως είναι η χάρη της αρετής φιλία, γιατί τη στερεώνει η αρετή της αγάπης. Για να δούμε όμως ποια είναι η εικόνα του φίλου σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο. Η εικόνα του φίλου. Ο φίλος είναι άνθρωπος αγαθός, υγιής στην ψυχή, σκέπτεται σωστά, αγαπάει την αρετή, είναι ακέραιος στο ήθος, πιστός στην αγάπη, ειλικρινής στον λόγο, σταθερός στην ψυχή, έντιμος σύμβουλος, θαραλέος, αγαπάει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ο φίλος ο αληθινός είναι όμοιος σε όλα με τον φίλο του. Η χαρά του φίλου του προηγείται από τη δική του και η θλίψη του φίλου είναι και δική του θλίψη. Είναι βαθιά ευαίσθητος και διαισθάνεται την ψυχική διάθεση του φίλου. Πάσχει δε σε ό,τι πάσχει και ο φίλος του. Προλαβαίνει την εξομολόγηση του φίλου του και τρέχει να τον βοηθήσει πριν του το ζητήσει. Είναι πάντα έτοιμος να αντιληφθεί τις ενέργειες του φίλου του και είναι παρόν όταν κινδυνεύει. Οι φίλοι του φίλου του είναι και δικοί του φίλοι. Οι δε εχθροί του και δικοί του εχθροί. Αμήνεται υπέρ του φίλου του και διακινδυνεύει τη ζωή του γι' αυτόν. Στο σώμα του φίλου κατοικεί η ψυχή του φίλου που αγαπάει. Είναι αγαθός σύμβουλος και λέει πάντα τα καλύτερα για αυτόν. Φροντίζει για την τιμή και υπόληψη του φίλου του. Όσα του είναι ιερά, είναι ιερά και για τον ίδιο και σέβεται όσα ο φίλος του θεωρεί σεμνά. Φίλος αληθινός, σκέπη κρατεά και όποιος τον βρήκε, βρήκε θησαυρό. Ο αγαθός φίλος είναι πλούτος ανεκτίμητος, ακριβότερος όλων των αποκτημάτων. Δεν υπάρχει μέτρο του κάλους του. Ο φίλος
και στις δυστυχίες και στην ευτυχία του φίλου μένει πάντοτε ο ίδιος. Ο αληθινός φίλος με πολύ θάρρος επαινεί αυτά που είναι άξια επαίνου και καταδικάζει τα καταδικαστέα. Ο Ευρυπίδης λέει: «Οι φίλοι δεν έχουν τίποτε μόνο δικό τους, όσοι είναι πραγματικά φίλοι, αλλά κοινά πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τον ειλικρινή φίλο. Όταν παρεμβαίνει παρηγορητικά, αυτό επενεργεί δυνατότερα από κάθε φάρμακο στην πάσχουσα και θλιμμένη καρδιά του φίλου. Τα λόγια του είναι φάρμακο ζωής. Ο αγαθός φίλος και την ψυχή και το σώμα του φίλου μπορεί να παρηγορήσει. Ο αγαθός και καλός φίλος έχει τάξει τον εαυτό του να αναπληρώνει ό,τι λείπει στον φίλο του, και όταν μεν πράττει καλά, τον επαινεί και τον ευχαριστεί. Όταν δε εσφάλει, προσπαθεί πάρα πολύ για να τον επαναφέρει. Ο φίλος γίνεται ο νους, η καρδιά και ο οφθαλμός του φίλου του. Είναι η προσωποποίηση της αρετής. Δεν γίνεται φίλος ο μοχθηρός». Ενώ ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: «Ο πιστός φίλος είναι έμψυχος θησαυρός, περιφραγμένος κήπος, πηγή σφραγισμένη που ανοίγει από καιρό σε καιρό και προσφέρει τον πλούτο της ψυχής του. Φίλους δε λέγω τους καλούς και αγαθούς, και τη φιλία που δημιουργήθηκε με γνώμονα την αρετή». Για να δούμε όμως και την αντίθετη περίπτωση. Ποια είναι, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, η εικόνα του ανειλικρινούς φίλου? Περί ανειλικρινούς φίλου: «Ο ανειλικρινής φίλος είναι άνθρωπος ιδιωτελής, άφιλος, κρυψίνος, εγωιστής, υποκριτής. Φοράει το προσωπείο της φιλίας για να ωφεληθεί από οτιδήποτε χρήσιμο μπορεί να προκύψει. Λέει ψέματα όταν μιλάει για φιλία και έχει δόλο μέσα του όταν παριστάνει τον αφοσιωμένο. Ο ίδιος θέλει τη βοήθεια του φίλου του, όταν όμως εκείνος του ζητάει βοήθεια, την αρνείται, προφασιζόμενος χίλιες δυο δικαιολογίες. Επιδεικνύει φιλία όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν ο φίλος του περνάει δύσκολα, τον απαρνείται. Τον θυμάται όταν αυτός είναι ευτυχισμένος και από μακριά ζητάει να μάθει γι' αυτόν. Εύχεται ευτυχία σε αυτόν που ήδη ευτυχεί και υγεία στον υγιή. Σε αυτόν που πράττει σωστά του εύχεται ευπραγία, ενώ έχει δόξα του εύχεται ευδοξία, και ενώ ο φίλος του είναι πλούσιος του στέλνει πλούσια δώρα. Κάνει δε ό,τι μπορεί για να δείξει φιλία προς επίδειξη. Τον ξεχνάει όμως γρήγορα όταν πέσει σε ατύχημα και δεν ρωτάει για αυτόν. Ενώ είναι γείτονάς του, δεν ενδιαφέρεται, τον αποφεύγει και τον καταργέται. Το καταλογίζει ανοησία για το γεγονός ότι δυσκολεύεται κάπου. Τον ξεχνάει στην ασθενειά του, δεν τον πλησιάζει στη δυστυχία του. Σαν να τυχήσει, τον αποστρέφεται. Ταπεινωμένο τον εξουθενώνει. Όταν πτωχεύσει, δεν θέλει καν να τον βλέπει. Όταν πεινάει, δεν τον φροντίζει. Ακόμα και όταν πάει να πεθάνει, δεν τον ελεεί. Τέτοιος είναι ο ανειλικρινής φίλος». Συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει περί του δόλιου φίλου, του μοχθηρού και του διεστραμμένου. «Ο δόλιος φίλος», λέει ο Άγιος Νεκτάριος, «είναι αχρίος και επικίνδυνος άνθρωπος. Αυτός δεν έχει τίποτα υγιές μέσα στην ψυχή του. Σε αυτήν τίποτα ιερό και όσιο δεν υπάρχει. Είναι άπιστος, μοχθηρός, πονηρός και διεστραμμένος.
αγνοεί την ειλικρίνεια και στο στόμα του υπάρχει πάντα το ψέμα και ο δόλος. Σκέπτεται πονηρά και στην καρδιά του μελετά τα τυποτένια. Ενώ τα λόγια του είναι απαλά, οι σκέψεις του είναι διεστραμμένες. Επιδεικνύει με τα λόγια τη φιλία, αλλά κρυφά μηχανεύεται εναντίον αυτού που τον νομίζει φίλο. Διασύρει το φίλο του και υποδαβλίζει με δόλο κακίες. Παρατηρώντας όσα συμβαίνουν γύρω του, συλλογίζεται με τρόπο ανώμαλο και από τα χείλη του θα βγει πάντα ο κακός ο λόγος. Αυτός είναι για τον φίλο του σαν καμίνι που εκφλογίζει κακά. Μπροστά στα μάτια του μιλάει με γλυκύτητα και λόγια θαυμασμού, κατόπιν όμως το στόμα του θα αλλάξει και ο λόγος του θα γεννήσει πολλά σκάνδαλα. Η φιλία του μοχθηρού είναι πιο φοβερή από την έχθρα, γιατί από αυτήν μπορεί να φυλαχθείς, από τη φιλία του μοχθηρού όμως όχι. Ο δόλιος φίλος σε τίποτα δεν διαφέρει από τον δολοφόνο, γιατί με όμοιο τρόπο και οι δύο διαπράττουν κρυφά το κακούργημα. Ο δόλιος φίλος είναι αχόρταγος. Ακόμη και όταν καταστρέψει τον φίλο, δεν θα χορτάσει. Είναι αδιάντροπος, γιατί ενώ πράττει τα χειρότερα, βρωμίζοντας και διαλύοντας το σπίτι αυτού που πίστεψε στη φιλία του, δεν ντρέπεται να φέρνει στο στόμα του το σεμνό όνομα της φιλίας, και ενώ είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του, να παριστάνει τον φίλο. Είναι άσπλαχνος, γιατί τα σπλάχνα του πονηρού δεν ανέχονται φίλο. Η φιλία του μοχθηρού φίλου είναι σαν τη σκουριά. Κατατρώει τον φίλο του όσο είναι ακόμα ζωντανός. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε όμως και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε. Γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας.